συντρίμμια. Μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο έμελε να τερματιστεί ξαφνικά και άδοξα η ζωή της 20χρονης Νεκταρίας. Ξημερώματα Τρίτης και η νεαρή κοπέλα με καταγωγή από το άστρος Κινουρίας οδηγεί το αυτοκίνητο του φίλου της στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου, το Λου. Τίποτα δεν προμηνύει την τραγωδία που θα ακολουθήσει. Ακόμη και σήμερα ο αδελφός της δεν έχει καταλάβει πως συνέβη το κακό. Πώς έγινε το τροχαίο? Εντάξει, ακριβώς δεν ξέρουμε να σας πούμε πώς έγινε το τροχαίο. Ήταν μόνη της το αυτοκίνητο η Νεκταρία? Ήταν μόνη της, ναι, ήταν μόνη της. Ήταν η οδηγός? Ναι. Ήταν χρόνια οδηγός? Όχι, δεν ήταν χρόνια οδηγός, ήταν νέος οδηγός. Η μικρή δεν είχε δίπλωμα. Δεν είχε δίπλωμα. Και θα μάξει ένα λουλού. Ήταν ξένο το αυτοκίνητο. Δεν οδηγούσε δηλαδή πολύ καιρό, δεν είχε εμπειρία το κορίτσι? Όχι, όχι. Ξαφνικά, δίχως ακόμη να είναι γνωστοί οι λόγοι, το αυτοκίνητο εκτρέπεται της πορείας του και προσκρούει με δύναμη σε κολονάκια που βρίσκονται στην άκρη του δρόμου. Η 20χρονη οδηγός τραυματίζεται σοβαρά και αμέσως διακομίζεται στο Γενικό Νοσοκομείο του Άργους. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, λίγες ώρες αργότερα υποκύπτει στα τραύματά της. Τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα στο χωριό Λευκάκια, λίγο έξω από τον Ναύπλιο, βασανίζουν την οικογένεια της 20χρονης. Όπως αποκαλύπτουν συγγενείς της, ο σύντροφός της ισχυρίζεται ότι εκείνο το μοιραίο βράδυ η Νεκταρία και ο ίδιος αναζητούσαν τα δύο εξαφανισμένα σκυλιά τους. Τι ώρα μου είπατε έγινε το τροχαίο? 3:30, 4 η ώρα, δηλαδή με πήραν εμένα τηλέφωνο. Ξημερώματα. Το έγινε γιατί και καλά ότι έψαχνα να βρει το σκυλί. Α, είχε χάσει το σκύλο της. Είχε χάσει το σκυλί της, ναι, και το είχε στο μπαλκόνι απάνω και σηκώθηκε το βράδυ 1 η ώρα. Έτσι ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι μας είπε και ο ίδιος. Ψάχανε να βρουν το σκυλί. Ήτανε ο σύντροφός της, ας πούμε, και του πήρε το αυτοκίνητο. Ήταν μαζί και χάσανε το σκύλο. Απλά συζούσανε. Οι δύο νέοι μπήκαν σε διαφορετικά αυτοκίνητα και ακολούθησαν αντίθετες κατευθύνσεις. Η ώρα ήταν περίπου 12:30 μετά τα μεσάνυχτα. Η Νεκταρία δεν έμελε να επιστρέψει. Η 20χρονη οδηγούσε το πειραγμένο και πολλών κυβικών αυτοκίνητο του συντρόφου της χωρίς δίπλωμα. Έπεσε πάνω σε κάποια κολόνα, έφυγε από την πορεία της. Τι συνέβη ακριβώς? Σιγά σιγά έφυγε από την πορεία της και χτύπησε κάποια κολονάκια, ναι, και μεντένια. Και μετά πάρεσε και στην κολόνα, δηλαδή πήρε τούμπες στο αυτοκίνητο. Τα μάτια δεν είχε λάθηκα. Φορούσε ζώνη? Όχι, δεν φορούσε ζώνη. Φαντάζομαι αφού έφυγε από το σπίτι της δεν υπήρχε και αλκοόλ, δεν γνωρίζετε κάτι? Όχι. Αλκοόλ όχι. Το αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο, γιατί κάτι είπε ο φίλος σας για τα λάστιχα τώρα εκεί. Το πρόσεχα. Ναι, ότι δεν είχε λάστιχα πίσω, ναι. Εσάς σας έλεγε η Νεκταρία ότι έπαιρνε το αυτοκίνητο και ότι οδηγούσε? Εντάξει, μας το είχε πει, το είχαμε δει, είχαμε δει. Είχε σκοπό να βγάλει δίπλωμα σύντομα, ξέρετε? Είχε δώσει, είχε τα σήματα, βέβαια τα είχε περάσει κιόλας. Ας πούμε, είχε κοπεί την πρώτη φορά και ναι, τα ξανά έδινε εξετάσεις, μάλιστα. Ακριβώς. Συγγενείς, φίλοι, όσοι γνώρισαν την όμορφη Νεκταρία που τόσο άδικα χάθηκε στην άσφαλτο, θα τις πουν σήμερα το τελευταίο αντίο. Μετά μου έχεις μιλήσει με το θείο της. Ακούσαμε τον αδελφό της Νεκταρίας, ωστόσο ο θείος, έτσι που μπορεί και μιλάει λίγο, είναι σε καλύτερη, ας πούμε, κατάσταση από την υπόλοιπη οικογένεια. Επιμένει στα ερωτηματικά, επιμένει στο πώς μπορεί ένα κορίτσι να φύγει 12:30 ώρα τη νύχτα για να πάει να ψάξει τα σκυλιά, πώς φύγαν τα σκυλιά από το δεύτερο όροφο. Τι συνέβη ακριβώς, να τον ακούσουμε τα ερωτηματικά του. Το αμάξι ήταν μετατροπή 3.000 κυβικά. Δεν ήταν το αμάξι η μαμά του. Κανονικά το αμάξι αυτό στην άδεια του είναι 1.600 ή 1.800. Και αυτό το είχε κάνει μετατροπή 3.000 κυβικά. Φτιαγμένο το αμάξι για drift, άμα ξέρετε από drift. Ναι, και το έδινε στην κοπέλα χωρίς δίπλωμα. Ναι, και το έδινε της κοπέλας που η κοπέλα είχε οδηγήσει 5-6 φορές και το αμάξι ούτε λάστιχα είχε πίσω, τίποτα. Κουρεμένο. Εξακύλυντρο αμάξι, καταλαβαίνει, σου λέω, φτιαγμένο, γιατί εγώ γνωρίζω από αυτά τα αμάξια. Αυτός τώρα έχετε επικοινωνήσει μαζί του μετά το δυστύχημα? Ο ανιψός μου που μου είπε και τον πήρε το πρωί τηλέφωνο που είχαν πάει στον Ναύπλιο και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει πώς έγινε, τι έγινε. Του είπε χάσαμε τα σκυλιά τη νύχτα, 1 η ώρα, δεν ξέρω τι ώρα, και ότι ο ένας πήρε το ένα αμάξι και ο άλλος πήρε το άλλο αμάξι, η ανιψά μου. Και πήγαν να τα βρουν. Αυτό λέει όμως, έτσι, εγώ δεν πιστεύω κανέναν, εγώ δεν τον είδα, στα λόγια αυτό το άκουσα.
Και πήγανε να βρουν, λέει, τα σκυλιά. Και του λέει ο ανιψός μου, πού πήγατε να τα βρούμε? Και του λέει το ανιψό μου στο τηλέφωνο, άσε με, δεν μπορώ, πάω σπίτι μου τώρα. Αλλά μόνη της η κοπέλα πήρε το αυτοκίνητο. Μόνη της η κοπέλα. Δεν ξέρω αν μόνη της το πήρε ή πώς έγινε εκεί πέρα. Εγώ δεν ήμουν εκεί που είδουστε αυτοί. Και αν είδουστε σπίτι ή αν είδουστε έξω σε κάποιο μαγαζί και φέρανε κάποια γκρίνια μεταξύ τους. Αυτό δεν το ξέρω. Πού να το ξέρω εγώ? Αυτή είναι νεκρή. Δεν μπορεί να μου το πει τώρα. Άμα μου το έλεγε, ήξερα τι θα έκανα. Ναι, εσείς υποψιάζεστε κάτι άλλο. Μπορεί να ήταν και έξω σε κάποιο μαγαζί και να φέρανε κάποια ψιλογκρίνια. Δεν ξέρω. Αυτά είναι. Υποτίθεται δικά μου. Και πήρε τα μάξια αυτή και έφυγε και έγινε αυτό που έγινε, το ορμηραίο. Το σκυλί τελικά βρέθηκε κάπου, ήταν κοντά τριγύρω? Δεν ξέρω ούτε για σκυλιά βρέθηκε τίποτα. Πόσα σκυλιά έχουνε? Δεν ξέρω, δύο σκυλιά είχανε, δύο σκυλάκια λέει. Υπάρχει περίπτωση το σκυλί να φύγει από το Τολό και να πάει στα Λευκάκια? Μιλάμε μια διαδρομή και να στρίψει. Είναι λίγο μυστήρια μου φαίνονται εμένα αυτά. Πώς να φύγει από το Τολό το σκυλί και να πάει στα Πευκάκια? Είναι πώς να πάει, πρέπει να υπάρχει λόγος. Δεν πάει ένα σκυλί μόνο το από το σπίτι του να φύγει. Ούτε και εμφανίστηκε εδώ σπίτι να δει τι έγινε. Εδώ πέθανε ένα κορίτσι 19 χρονών, σκοτώθηκε. Δύο μέτρα να πούμε. Ούτε εμφανίστηκε να δει τι έγινε. Αυτός τώρα είπε στον ανιψό μου ότι ξυπνήσανε 12 η ώρα το βράδυ και βγήκανε στον μπαρκόνι και δεν είδανε τα σκυλιά. Και ο ένας πήρε το ένα μάξι και ο άλλος το άλλο. Ο ένας έκανε προς τα Πευκάκια, τώρα τι να σου πω, προς τα εκεί, αριστερά, και ο άλλος δεξιά, δεν ξέρω πού. Και εκεί έγινε το μπαμ μετά. Έφυγε και αυτός με το αυτοκίνητο. Έτσι λέει, τώρα εγώ σου λέω ότι είπε αυτός στον ανιψό μου. Λείπανε και τα δύο σκυλιά. Ναι, έτσι είπε, ότι λείπανε τα σκυλιά λέει από τον μπαρκόνι και πήρε ο ένας το ένα μάξι και ο άλλος το άλλο μάξι και πήγαν να τα βρουν. Έμεναν και σε οροφό. Δύο όροφο ήταν το σπίτι. Και μένανε πού, στον πάνω, στο δεύτερο όροφο? Στον πάνω όροφο, στο δεύτερο. Πώς φύγαν τα σκυλιά από εκεί? Δεν ξέρω, κοπέλα μου, τι να σου πω. Και εγώ δεν ξέρω. Εγώ σου λέω αυτό που μου το ανυψώνουμε και εγώ το σπίτι δεν το ξέρω. Τρεις η ώρα έγινε το ατύχημα. Από τις 12 που φύγανε, δεν είναι πολλή ώρα να τη βρούνε. Ξυπνήσαν 12, 12.30. Έχει 12.30. Και τρεις η ώρα έχει γίνει το ατύχημα. Και αυτές τις δύο ώρες που είχαν φύγει, ας πούμε τώρα, και στις μία να είχαν φύγει από το σπίτι, μέχρι τις τρεις, τι έγινε, πού ήτανε? Αυτό έχουμε την απορία. Πού, πώς? Δικαίως έχει η οικογένεια ερωτήματα και θα είναι, φαντάζομαι, καλό και το παλικάρι, ο άνθρωπος που είχε τη σχέση με την κοπελίτσα, να πάει να τους μιλήσει, να τους εξηγήσει, να δούμε πώς ακριβώς γίνανε όλα έτσι μες τη νύχτα. Γιατί πραγματικά εκεί ξυπνήσαμε στις 12, δεν ήταν τα σκυλιά, πήραμε τους δρόμους με διαφορετικά αυτοκίνητα και εκείνη δεν είχε δίπλωμα και πήρε τα αυτοκίνητα. Εντάξει, είναι η πρόταση απαντήσεις σε κατάσταση σοκ, γιατί έχουμε επικοινωνήσει και με το περιβάλλον του και δεν επιβεβαιώνει αυτό με τα σκυλιά. Ας περάσουμε. Δεν επιβεβαιώνει αυτό με τα σκυλιά. Δεν το επιβεβαιώνει. Υπάρχει ένα μυστήριο. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έχουμε, επειδή σήμερα κυδεύεται το κοριτσάκι, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και σε αυτή την υπόθεση.